αφού εξασφάλισε επιτέλους την πρώτη του νίκη στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρώην αντιπρόεδρος επί Ομπάμα, Τζο Μπάιντεν, δηλώνει έτοιμος για τη μάχη με τον Τραμπ. Η πρώτη του νίκη σημειώθηκε στη Νότια Καρολίνα με το φαβορί Μπέρνι Σάντερς να έρχεται δεύτερος σε αυτή την πολιτεία. Φέρνουμε κοντά τους Αμερικανούς από κάθε ράτσα, εθνότητα, φύλο, οικονομική κατάσταση, τους Δημοκρατικούς, τους Ρεπουμπλικανούς, τους Ανεξάρτητους, ανθρώπους από κάθε ομάδα. Κοιτάξτε τι κάναμε στη Νότια Καρολίνα. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε σε όλη τη χώρα από την Τρίτη και μετά. Η ευρεία νίκη ή ήττα, αυτή είναι η επιλογή. Οι περισσότεροι Αμερικάνοι δεν θέλουν την υπόσχεση της Επανάστασης. Θέλουν κάτι περισσότερο από υποσχέσεις. Θέλουν περισσότερα αποτελέσματα. Κατά τα ακόμη μερικά αποτελέσματα, με πάνω από τα μισά εκλογικά τμήματα να έχουν ενσωματωθεί, ο γερουσιαστής Σάντερς περιοριζόταν στη δεύτερη θέση σε τεράστια απόσταση από τον Μπάιντεν, που χάρη στις ψήφους των Αφροαμερικανών συγκέντρωνε πάνω από το 50%. Ο 62χρονος δισεκατομμυριούχος Τομ Στάιερ, σφοδρός επικριτής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τα τελευταία χρόνια οικολόγος ακτιβιστής, ανακοίνωσε ότι τερματίζει τη συμμετοχή του στην κούρσα για το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος.